Δεν θέλω να πάμε, λέει, δεν θέλω ένα, δεν θέλω άλλο. Εντάξει, δεν πάμε. Ε, δεν πάμε, δεν θέλω. Λέει, το βλέπει, λέει, κακό να πάμε. Εγώ λέω, δεν θέλω να πάω πολλά πολλά μου τσίπλα. Ποιο, εσύ είναι. Εντάξει. Εντάξει, μα δεν χάσουμε. Δεν κάνουμε αγκαλιέ, αγαράζαμε. Ε, ναι, αυτή να μην έρθει, α πούμε, δεν θέλω. Τόσο κακό είναι. Χειρότερο είναι που όταν πάμε σε αγώνισμα λέτε ότι είναι καλύτερη. Εμεί τουλάχιστον πάμε, λέμε αγία, δεν λέμε κάτι. Ποιο λέει ότι είναι καλύτερη. Εσύ. Εγώ είπα ότι είναι καλύτερη. Ειρήνη, αυτό είπε όταν είσαι. Εγώ είπα ότι είναι καλύτερη. Τα χτισήματα το έχετε πει. Ναι. Τους. Ναι. Τι λες, όχι, δεν το λες μπροστά του, αλλά αν είναι εδώ ο Παύλος και λες. Έχει χτίσιμο, ο Παύλος θα μας νικήσει. Εγώ δίπλα σου είναι, δεν θα το ακούσει. Εγώ δεν είπα ότι είναι καλύτερη. Τίποτα. Είμαι τόσο εγωίστρια που αποκλείεται να έχω πει. Ωραία, παιδιά, όποιο θέλει πάει. Δεν νομίζω ότι είναι κακό. Το παζλ. Απλά πράγματα και ωραία. Εδώ ήσουν και εδώ ήταν ο Παύλος. Δεν είπα κανείς ποτέ ότι είναι καλύτερη, Φίλιππε. Τι λες. Στα χτισήματα. Μα δεν είχαμε χτίσει γενικά. Αφού είπαμε ελεύθερα, είπαμε ο Παύλος χάσαμε. Το μόνο που αναφέρθηκε χθες, πότε ήταν η προχθές, που είπα ότι παιδιά είναι τέσσερις του κοτετσιού, το challenge. Είναι ότι είναι τέσσερις που είναι επαγγελματίες αυτό και η ομάδα μας δεν έχει ούτε ένα. Ένας είναι. Ο Παύλος και κάνατε. Σηκώσαν χέρι τέσσερις. Εγώ δεν ξέρω τι κάνει ο καθένας. Είπαν ότι ξέρουν να βαράρε, φυλαχτίζουν. Ποιο είναι επαγγελματία ο Γιάννης. Ξέρει κάποιο από κατασκευές. Τέσσερα. Η πράσινη. Η γαλάζια, τίποτα. Απορίες. Στην περίπτωση αυτή που τώρα στην άλλη ομάδα υπάρχουν τέσσερις γνώστες του αντικειμένου και σε εμάς ούτε ένας. Λέω, μήπως θα ήταν πιο δίκαιο να, δεν ξέρω, να πάρουμε λίγο χρόνο παραπάνω. Κάτι να είναι λίγο. Όχι, δεν το χαρίζουμε. Τότε τι το λες. Θα κάτσουμε να το κάνουμε. Δεν το κάνουμε. Τι άλλο που θα κάνουμε. Ενώ επειδή είναι γνώστες. Ρε, σου γνώρισαν ποιο γνωρίζει τι κάνει αυτό το πράγμα. Και σηκώσαν χέρι τέσσερις. Και την ομάδα μας δεν σηκώσε κανένα. Και η αντίδραση ποια ήταν. Πρέπει να καταλάβει η ομάδα ότι αν μπαίνει στο πεδίο της δοκιμασίας έχοντας όλες αυτές τις σκέψεις, δεν υπάρχει περίπτωση να νικήσει. Ό,τι και αν γίνει. Και θέλω να τους γνωρίσω κι άλλο. Όπως και αυτά τα παιδιά και όλους. Γιατί είσαι άλλο το δοκιμασίας και το άλλο. Ποιο σου είπε σένα να μην τους γνωρίσεις. Ρε παιδί μου, φάνηκε λίγο ότι και καλά ότι κάνω κάτι κακό. Όχι, ρε παιδιά. Εμείς σου είπαμε μην λες τα προβλήματα της πάνω μάνας. Εσύ το λες αυτό για να το δημιουργήσεις τώρα. Δεν έχω πει κάτι, έχω πει το δικό μας πρόβλημα και αυτό θα το λέω συνέχεια μέχρι να λυθεί. Το ότι είμαστε καλά και το δέχομαι, έχουμε ωραία ψυχολογία. Απλά μας είπες κατεβείτε και σου λέμε δεν θέλουμε να κατέβουμε. Δεν είπαμε κάτι. Αφού μιλάς, μιλές απλά τα προβλήματα της πάνω μάνας. Άμα νομίζεις εσύ αυτό. Για να το δημιουργήσεις τώρα είπα εδώ πέρα. Είπα ότι λες. Γιατί το αναφέρεις τώρα αυτό. Είπα, επειδή εσύ πας κάτω, σου εξηγώ ακόμα μια φορά για να καταλάβεις. Όπου θέλω θα πηγαίνω, είναι απλό το πράγμα. Παιδί μου, ελληνικά εδώ. Μιλάω. Να μην δεις αλβανικά να συνεχούμε. Και είναι κάτι που δεν κάνω. Γιατί να το αναφέρεις. Να σου ολοκληρώσω. Δεν σου είπε ότι δεν θέλει να πηγαίνεις. Δεν είπα, αυτό προσπαθείς να δημιουργήσεις. Σου έχω πει τρεις φορές ότι δεν έχω αναφέρει κάτι και μου το ξαναλές και μου το ξαναλές όταν ανακυκλώνω. Σου λέω δεν έχω πει κάτι. Γιατί εσύ το συνεχίζεις και λες ότι σου είπα κάτι το οποίο δεν είπα. Οκ, συγγνώμη. Η Σόνια τώρα με το που δει κάμερα τα ίδια και τα ίδια. Ανακυκλώνει το θέμα. Θέλει να σε τρεις μέρες θα λέει στάνταρ ότι εγώ πάω και λέω πράγματα απέναντι. Ναι, λέω. Το δέχομαι. Για τη Σόνια συγκεκριμένα. Μακάρι να φύγει. Αλήθεια. Δεν έχω κανένα θέμα. Το λέω χήμα και μπροστά της. Χθες κιόλας μίλησα με τον Βασίλη που ήρθαμε λίγο πιο κοντά και είπε κιόλας ότι έχει βγει ένα πόρισμα για μένα κάτω και για ποιο λόγο δεν έχω πάει κάτω να το συζητήσω. Άρα, χωρίς να με γνωρίζουν, από κάπου έχουν ακούσει. Αυτό πιστεύω. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για τη Λαρού. Πιστεύουν ότι είναι ένας κακός χαρακτήρας. Τα προσωπικά σου που λες δεν με ενδιαφέρουν. Αν. Ωραία, παιδιά, παρεξήγηση. Ναι, αν έχεις σκοπό να πεις για προβλήματα της φάρμας, θα ήθελα όχι. Σου εξήγησα αυτό. Το αν, τα αν. Παρεξήγηση δεν χρειάζονται. Σταμάτα, άραξε. Αυτό. Το τελείωσε, τελείωσε. Τώρα θες να μιλήσεις, εσύ έχεις όρεξη. Σου λέω δεν είναι κάτι, τελείωσε. Τελείωσα. Καλά, Νίκο, έχεις δίκιο εγώ. Μπράβο, ευχαριστώ. Το ξέρω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστώ πολύ. Το ξέρω. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Μια μέρα να περάσει και να μην είναι δυνατό. Νομίζω ότι εγώ είμαι η μεγάλη του καψούρα μέσα στο παιχνίδι. Όχι με την έννοια που ακούγεται, με την άλλη έννοια. Θεωρώ ότι ίσως βλέπει σε μένα έναν αντίπαλο που πρέπει να βγάλει έξω και πρέπει να του επιτεθεί με κάποιο τρόπο. Πόπορα μου. Συγγνώμη που θέλω να περάσω ωραία. Θέλετε να τα. Πού είναι τα. Τι έκανες, Μάρι. Τι έπαθε. Σου τρέπει, απαγορεύεται να μιλήσεις. Όχι, σταμάτησε από εδώ και πάει συνεχίζω. Δεν μπορώ με αυτό το παιδί. Να σου πω την αλήθεια. Όλοι δίπλα είναι μέσα χαρά. Και εμείς πλέον δεν έχουμε πολλές δουλειές για να είμαστε κομπλοί. Γι' αυτό λέω να δεθούμε λίγο. Το καημένο το Δημήτρη. Δεύτερος γύρος. Και μακάρι να με βγάλει να σηκωθώ να φύγει να πέσω στο διάλογο γιατί έχω αρχίσει να βρίζω πάρα πολύ. Θα με τσιτώσει πάλι.
στις δοκιμασίες όλοι μαζί γερά. Πάμε να νικήσουμε σήμερα. Δεν το συζητάμε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αν χάσουμε, καλή τη τύχη.